Καταρχάς, να καταθέσω μία τυπική νομοτεχνική βελτίωση. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 43 του σχεδίου νόμου διορθώνεται η ημερομηνία της συμφωνίας τροποποίησης εκπαραδρομής αντί της 9/12 σε 12/15. Οπότε, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, όπως ενημέρωσα στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, φέρνουμε προς κύρωση την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα Λεύθερος Σπάρτη, γνωστή ως Μοραίας. Η τροποποίηση συνοδεύεται από τη Συμφωνία Υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου και από το Μνημόνιο Υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου, δηλαδή από δέσμη μέτρων υπέρ των πολιτών, των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων, της ορθότερης και δικαιότερης χρέωσης. Στοιχεία που ήταν ανύπαρκτα στις αρχικές συμβάσεις παραχώρησης, στις αναθεωρημένες συμβάσεις των υπόλοιπων αυτοκινητόδρομων και στην πρόταση που βρήκαμε την κυβέρνηση Σαμαρά. Ποιο είναι το ιστορικό, τι βρήκαμε και τι περιλαμβάνεται στη σημερινή συμφωνία που εισηγούμαστε στη Βουλή για να κυρωθεί. Το έργο ξεκίνησε το 2008. Με βάση την προσφορά του παραχωρησιούχου, στο διαγωνισμό η μέγιστη επιδότηση λειτουργίας ανερχόταν σε 200 εκατομμύρια, δηλαδή με ακρίβεια 199 εκατομμύρια. Το κύριο δάνειο παρασχέθηκε από ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών τραπεζών, με κύριο χρηματοδότη και κύρια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από το Μάρτιο του 2013, λόγω της επιδείνωσης οικονομικής κρίσης και της μείωσης των κυκλοφοριακών φόρτων, τέθηκε το ζήτημα της αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων. Το Νοέμβριο του 2013, ανεστάλλη κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η χρηματοδότηση και επομένως το έργο βάλτωσε, σταμάτησε. Ζητήθηκε τότε πρόβλεψη για πρόσθετη επιδότηση λειτουργίας, αν συνεχιστούν και τα υπόλοιπα χρόνια της παραχώρησης μειώσης των κυκλοφοριακών φόρτων, από 200 εκατομμύρια σε 330 εκατομμύρια. Το σχέδιο αυτό της σύμβασης στάθηκε στο ελεκτικό συνέδριο το Νοέμβριο του 2014. Το ελεκτικό συνέδριο ζήτησε εξηγήσεις από το Υπουργείο στο Δεκέμβριο του 2014. Στη συνέχεια το Υπουργείο απάντησε μετά τις εκλογές προφανώς και για να μην σας ταλαιπωρώ με ημερομηνίες, η οριστική απάντηση και έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου δόθηκε στις 9 Ιουλίου του 2015. Μας ρωτάει η Νέα Δημοκρατία κ. Χατζηδάκης τι κάναμε από το Γενάρη. Απαντούσαμε στο ελεκτικό συνέδριο στα κενά που είχε η σύμβαση που είχαν στείλει στο ελεκτικό συνέδριο σαν κυβέρνηση, στα κενά που δημιουργούσαν σε όλα τα έργα, σε αυτά που μας παρέδωσαν κολλημένα και προφανώς κάναμε ταυτόχρονα και διαπραγμάτευση και με τους παραχωρησιούχους και με τους εργολήπτες. Δεν υπογράφαμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι μας έφερναν. Και αυτό είναι μια σημαντική διαφορά. Γι' αυτό θα βάλουμε μερικά ερωτήματα με το σκεπτικό που έχει η Νέα Δημοκρατία, ίσως και η μία πτέρυγα του ποταμιού. Είναι οφειλελεύθερη, γιατί έχει κι άλλη. Γιατί δεν αναθεώρησε η προηγούμενη κυβέρνηση τη σύμβαση του αυτοκινητόδρομου Μοραία μαζί με τους υπόλοιπους 4 αυτοκινητόδρομους το Δεκέμβριο του 2013. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί ενώ υπάρχει κοινή επιστολή των τότε υπουργών οικονομικών Γιάννης Τουρνάρα και υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από το καλοκαίρι του 2013, που διαβεβαιώνει τις ευρωπαϊκές αρχές ότι η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει σε σύντομο χρόνο την επανεκκίνηση του Μοραία, μέχρι το Γενάρη του 2015 δεν πραγματοποιήσατε σε ελάχιστο χρόνο τη δέσμευσή σας, ευτελίζοντας, όπως λέτε, τη χώρα και την αξιοπιστία της και το επενδυτικό κλίμα. Τι αποτύπωμα πολιτικής και αναπτυξιακής ευαισθησίας αφήνει μια κυβέρνηση σαν τη δική σας, που δεν κατεφέρνει να ολοκληρώσει ένα έργο που εξελίσσεται. Ένα έργο που στα κύρια τμήματά του ήταν ολοκληρωμένο. Το 92% έχει καλυφθεί. Ένα έργο που εν τέλει γίνεται και στην πατρίδα του τότε Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά.
Γι' αυτό και η σημερινή συμφωνία, επειδή εμείς πραγματικά διαπραγματευτήκαμε, δεν διαπραγματευτήκαμε άλλα πράγματα, και θα τα πω και παρακάτω, έχει πρόσθετα, για να λύσω τις απορίες του κύριου Χατζηδάκη. Πρώτον, την ολοκλήρωση των εργασιών το αργότερο τον Αύγουστο του 2016. Δεύτερον, ότι ο παραχωρησιούχος θα καταρτήσει και θα υποβάλει προσέγγιση στο δημόσιο το αργότερο 2 μήνες πριν από το τέλος των εργασιών κατασκευής την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων που έχει εγκατασταθεί στο έργο. Δεύτερον, ότι ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης μετά την κατασκευή του έργου, μέσα σε 18 μήνες, για την τροποποίηση και το σενάριο μείωσης οριζόντια των διοδίων. Τρίτον, ο παραχωρησιούχος θα προχωρήσει στην παροχή κλιμακωτών εκπτώσεων μέχρι και 70% σε συχνούς τοπικούς χρήστες του αυτοκινητοδρόμου, ανάλογα με τον αριθμό διελεύσεων. Τέταρτον, για τα άτομα με αναπηρία θα υπάρχει απαλλαγή από την καταβολή διοδίων που θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής κάρτας. Πέμπτον, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των μόνιμων κατοίκων όπου δεν υπάρχει παράπλευρο οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτησή τους, με την καθιέρωση ειδικής ρύθμισης, όπως στην περίπτωση των κατοίκων του Σπαθοβουνίου, και ελεύθερων μετακινήσεων σε επίπεδο καλλικρατικού δήμου. Έκτον, συμφωνείται η ελεύθερη δίωδος των εκλογέων και η άνευ καταβολής αντιτίμου διοδίων διέλευσή τους από τους σταθμούς διοδίων του έργου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διεξαγωγής των εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Πρόσθετα σε αυτά, ο παραχωρησιούχος ανέλαβε την εκπόνηση, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά θα έχω την ανοχή σας, γιατί πρέπει να δώσω συγκεκριμένες απαντήσεις που τέθηκαν. Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να εκπονήσει 3 μελέτες για να τις παραδώσει στο Υπουργείο για τον ομό Μεσσηνίας. Είναι το καλό νερό Τσακώνα, σύνδεση με αυτοκινητόδρομο Κυπαρισίας, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ συν ΦΠΑ. Τη μελέτη και εργασίες αναβάθμισης με παρακάμψη εθνικής οδού Καλαμάτας Ριζόμελου, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου συν ΦΠΑ, και τις μελέτες στο δικό άξονα Ριζόμελου Πύλου, παράκαμψη Πύλου Μεθόνης, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ συν ΦΠΑ, συνολικά με το ΦΠΑ είναι 12 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Πάρτε και τον πίνακα αν θέλετε, για να είναι ενήμεροι οι βουλευτές μας. Πρόσθετα, στο οικονομικό κομμάτι, ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να εκπονήσει πριν την ολοκλήρωση των κατασκευών τις αναγκαίες μελέτες για την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της αναλογικής χρέωσης. Οι δαπάνες του έργου μειώθηκαν κατά 12%, 10 έως 12% και περιορίζουν την πρόσθετη επιδότηση λειτουργίες. Τροποποιείται προς όφελος του δημοσίου ο υπολογισμός των αποζημιώσεων προς τον παραχωρησιούχο λόγω καθυστέρησης έναρξης περιόδου επιδοτούμενης λειτουργίας. Παρετείται από το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεών του για καταβολή αποζημιώσεων από το ελληνικό δημόσιο, οι οποίες απορρέουν από την αρχική σύμβαση παραχώρησης, το οποίο ανέρχεται σε 106,6 εκατομμύρια ευρώ. Αποδέχεται τον περιορισμό του ενδεχόμενου εσωτερικού δίκτυα απόδοσης του γνωστού IRR σε περίπτωση αύξησης της κυκλοφορίας, οριζόμενο κατανότατο σε 5%. Διατηρούν οι δανειστές τους αρχικούς χρηματοδοτικούς όρους και ιδίως τα πολύ ευνοϊκά χαμηλά επιτόκια που συμφωνήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης το 2008. Μειώθηκαν τα δάνεια που έχουν δεσμευτεί για το έργο κατά 40 εκατομμύρια. Και το κυριότερο, με δύο λόγια κύριε συνάδελφε, θα δώσω ένα συγκριτικό για να έχουν όλη εικόνα. Η αποζημιώση του παραχωρησιούχου στην περίοδο που ήταν υπουργός ο κύριος Καλογιάννης ανερχόταν σε 67,5 εκατομμύρια ευρώ
και του κατασκευαστή σε 62,5, συνολικά 130, στην περίοδο που ήταν υπουργός ο κ. Χρυσογοίδης σε 105,53 του παραχωρησιούχου και σε 77 του κατασκευαστή, συνολικά 182,53, και σήμερα είναι σε 56,5 εκατομμύρια ευρώ του κατασκευαστή και 23 του παραχωρησιούχου, δηλαδή σε 79,5, και έχουμε και ένα χρόνο πρόσθετο για αποζημιώσεις. Δηλαδή, έχουμε μόνο από τη διαπραγμάτευση που κάναμε για τις αποζημιώσεις 102,53 εκατομμύρια λιγότερα, χωρίς να υπολογίζουμε όλα τα προηγούμενα που είπα και 12 εκατομμύρια μελέτες. Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, ακούμε την κριτική της Νέας Δημοκρατίας δια του κύριου Χατζηδάκη, γιατί δεν φέραμε τόσους μήνες την τροποποίηση της σύμβασης. Γιατί, λέει, είναι η ίδια με τη διαπραγμάτευση που είχαν κάνει. Το να εξοικονομήσει 102 εκατομμύρια συν όλα τα υπόλοιπα υπέρ της κοινωνίας είναι η ίδια σύμβαση. Το να προβλέπει συγκεκριμένους χρόνους για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος είναι η ίδια σύμβαση. Το να μετακινούνται δωρεάν οι μόνιμοι κάτοικοι όπου δεν υπάρχει άλλη δίωδος και τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι η ίδια σύμβαση. Το να υπάρχουν εκπτώσεις μέχρι 70% για τους συχνούς χρήστες είναι η ίδια διαπραγμάτευση. Το να μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο δωρεάν για να ψηφίζουν είναι η ίδια διαπραγμάτευση, είναι το ίδιο. Γνωρίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία με τη διεξαγωγή των εκλογών είτε των εθνικών είτε των νοσοκομματικών δεν έχει καλή σχέση. Αλλά δημοκρατία χωρίς εκλογές και ίση πρόσβαση όλων στη συμμετοχή δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που πρέπει να σχολιαστούν, γιατί ούτε ήμασταν, ούτε είμαστε, ούτε θα γίνουμε ίδιοι. Όπως διαπιστώνετε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, η κυβέρνηση της χώρας διαπραγματευότανε, μάλλον δεν έφερνε αυτά τα αποτελέσματα. Και σήμερα, επειδή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, υπερασπιζόμενοι το δημόσιο συμφέρον, τους πολίτες, την κοινωνία, τη χώρα, ακόμη και η αγορά ανταποκρίνεται. Ανταποκρίνονται και οι τράπεζες και οι εργολάβοι και οι προμηθευτές. Πριν τις εκλογές μας λέγατε ότι εξαγγέλουμε δίθεν συμφωνίες για τους αυτοκινητόδρομους, όταν λέγαμε για την Ιόνια, για τον Ε65. Σήμερα φέρνουμε προσκύρωση τους ίδιους όρους για το ΜΟΡΕΑ. Και για να σας ενημερώσουμε, δίνουμε και τις μειώσεις που θα ισχύσουν από αύριο στους μετοπικούς σταθμούς της Ιόνιας Οδού. Είναι μικρές μειώσεις, από 15 λεπτά ως 5 λεπτά, αλλά εμείς συνεχίζουμε να παλεύουμε για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Την ίδια ώρα όμως... Κύριε Σπίρτζη, τελειώνω, σας παρακαλώ πολύ, κλείστε ένα λεπτό τώρα. Ήδη σας δώσαμε 50% του χρόνου επιπλέον από ό,τι δικαιούσασταν. Ολοκληρώνω. Την ίδια ώρα όμως μου κάνανε ερωτήματα για τα αεροδρόμια που δεν είναι μέσα στο σχέδιο νόμου. Την ίδια ώρα όμως που χθες στην Επιτροπή της Βουλής συζητούσαμε το θέμα της τροποποίησης της σύμβασης, τα κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασκούσαν κριτική για τη δήλωσή μου για τα αεροδρόμια. Τι δείχνει αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι? Εμείς δεν βάζουμε στη διαπραγμάτευση για τις δημόσιες συμβάσεις, για την προάσπιση του κοινωνικού συνόλου, για τη ζωή των Ελλήνων, άλλες διαπραγματεύσεις. Ούτε για τη στήριξή μας σαν κυβέρνηση, ούτε ως πρόσωπο. Αν θυμάστε το πρόσφατο παρελθόν, όταν μια κυβέρνηση, ένας υπουργός έφερνε τέτοιες συμβάσεις, ύμνοι υπήρχαν στα κανάλια. Χθες δεν ακούστηκε για την αναθεώρηση αυτών των συμβάσεων μία λέξη. Είμαστε περήφανοι και θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, τους πολίτες, τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις. Στήχιζε παραπάνω αν υπογράφαμε ό,τι μας φέρνανε και δεν κάναμε διαπραγμάτευση, αλλά θα είχαμε να ακούμε καλά λόγια. Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε περήφανοι να μας βρίζουν και να μας συκοφαντούν. Εδώ ήρθαμε με τον ελληνικό λαό, για τον ελληνικό λαό, και θα υπηρετήσουμε τα συμφέροντά του. Τους υπόλοιπους θα τους χαρίζουμε, γιατί δεν θα γίνουμε ποτέ ίδιοι. Και σας συμβουλεύουμε να εγκαταλείψετε την πρακτική «λάσπη, λάσπη, λάσπη, κάτι θα μείνει». Δεν θα μείνει τίποτα. Πριν δύο μέρες
Κύριε Σπίρτζη, τελειώνω για τα ειλικρινά. Τώρα έχετε εξαντλήσει κάθε όρο. Έχετε δίκιο. Πριν δύο μέρες γράφτηκε. Και έχουμε δίκιο, το ξέρουμε. Πριν δύο μέρες γράφτηκε. Είστε εδώ πέρα. Ναι, ναι, ολοκληρώνω. Ότι εγκατέλειψα πέδρας από τη χώρα για να μην υπογράψω τα αεροδρόμια. Δηλαδή, έστησα πριν τέσσερις μήνες με δύο επιτρόπους και 27 υπουργούς, είναι 27 την άλλη μέρα, να φύγω τη συγκεκριμένη μέρα για να μην υπογράψω τη σύμβαση των αεροδρομίων. Και ένας δημοσιογράφος χθες ζητούσε για αυτά που λέμε για τα αεροδρόμια, για τις ιδιωτικοποιήσεις, ή να το ράψουμε ή να παραιτηθούμε, γιατί έχουμε άλλη πολιτική αντίληψη και άλλη συνείδηση για τις ιδιωτικοποιήσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ούτε θα το ράψουμε, ούτε θα παραιτηθούμε. Θα μάθετε να λειτουργείτε με ίσους όρους, με κανόνες, με διαφάνεια πάνω στο τραπέζι. Δεν διαπραγματευόμαστε τη χώρα μας, αλλά για τη χώρα μας. Δεν διαπραγματευόμαστε το λαό μας, αλλά για το λαό μας. Υπογράφουμε με πόνο ψυχής εκείνα που εσείς με χαρά δώσατε, αγνοώντας αλαζονικά και επιδεικτικά την ελληνική κοινωνία και προσβάλλοντας τον ελληνικό λαό. Δεν είμαστε ίδιοι και δεν θα γίνουμε ποτέ ίδιοι. Ευχαριστώ.